Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στην υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων απόδημων και όχι μόνο, και συγκεκριμένα ηλεκτρονικών διευθύνσεων που κατέληξαν στα χέρια της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου. Μετά τις εκατοντάδες καταγγελίες πολιτών αλλά και τον πολιτικό σάλο που ξέσπασε, είχαμε παρέμβαση της δικαιοσύνης με κατεύθυνση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών να ξεκινά έρευνα για το αν παραβιάστηκε το απόρριτο των δεδομένων αλλά και το υπηρεσιακό απόρριτο. Λίγο νωρίτερα και μετά από χαρακτηριστική σιγή σχεδόν 48 ωρών, η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης στο προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε πρωτοφανείς κυρώσεις προχώρησε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών κατά τη Intellexa, τη εταιρεία που παράγει το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης Predator. Στη λίστα περιλαμβάνονται 2 φυσικά και 5 νομικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και η Intellexa Ελλάδας. Οι κυρώσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων, τόσο των προσώπων όσο και των εταιριών, και απαγόρευση εισόδου και συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Βλέπουμε τον Γιάννη Χριστάκο, τη Μάνια Λεβιζάτου, την Άννα Κανδύλη και τον Μαρίνο Αλιφέρη. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις στην υπόθεση της διαρροής δεδομένων. Μετά τη βροχή των καταγγελιών, ποινική έρευνα για τα μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα σε αποδήμους που έστειλε η Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, διέταξε ο Εισαγγελέας Πρωτοδίκων της Αθήνας. Η εισαγγελική έρευνα αφορά τη διαρροή των email κατοίκων του εξωτερικού που βρέθηκαν στην κατοχή της κυρίας Σιμακοπούλου, ενώ παράλληλα έρευνα διεξάγει και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Νίκη Κεραμέως είπε ότι τα στοιχεία δεν δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δίνει στοιχεία επικοινωνίας πολιτών. Τι εννοώ? Δεν δίνει email και τηλέφωνα πολιτών. Το λέει ρητά η νομοθεσία. Ωστόσο, στο Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε εσωτερικός έλεγχος από το αρμόδιο τμήμα μετά τις σχετικές καταγγελίες πολιτών. Γιατί και εμείς οι ίδιοι έχουμε λάβει αναφορές από πολίτες, οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις. Δεν υπάρχει απολύτως καμία σκιά εδώ πέρα. Θέλουμε να είμαστε απολύτως ανοιχτοί στα πάντα και θέλουμε να πω, δηλαδή, να υπάρχει άπλετο φως. Η κυβέρνηση αποσυνδέει το ζήτημα από τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου, διευκρινίζοντας ότι όσοι έλαβαν email από την κυρία Σιμακοπούλου ήταν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλογές του 2023 και πολλοί από αυτούς δεν έχουν γραφτεί σε αυτή για την επιστολική ψήφου. Ωστόσο, μένει να απαντηθεί πώς έλαβαν email και πολλοί που πρόσφατα γράφτηκαν στην πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος και ο Παύλος Πολάκης πήγαν στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Μενουδάκο και ζήτησαν απαντήσεις σε πολιτικό επίπεδο και από τη δικαιοσύνη, καθώς και ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Έχουμε μπροστά μας ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα, το οποίο συνδέεται με τα θέματα του κράτους δικαίου, των συνταγματικών προβλέψεων και ακουμπάει ακόμα και τα ζητήματα διενέργειας των ευρωεκλογών και της επιστολικής ψήφου. Θέμα για τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου βάζουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα χρησιμοποίησε παράνομα, αλλά τα πήρε από μια διαδικασία του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα πήρε παράνομα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και αν ναι, εδώ πέρα υπάρχουν θέματα όσον αφορά την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Επιβεβαιώνουν και τους μεγάλους κινδύνους που από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει το ΚΚΕ για το αδιάβλητο των ευρωεκλογών μέσα από τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Η κυβέρνηση είτε θα μας πει ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, είτε θα μας πει ότι για μία ακόμη φορά θα ρίξει άπλετο φως, όπως έκανε με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην κυβέρνηση μιλούν για εργαλειοποίηση του συμβάντος από την αντιπολίτευση επειδή δεν ψήφισε την επιστολική ψήφο. Ταυτόχρονη σύνδεση με την Άννα Κανδύλη και τον Γιάννη Χριστάκο. Άννα, εδώ έχουμε μια σοβαρότατη εξέλιξη. Έχουμε παρέμβαση της δικαιοσύνης, ουσιαστικά προς την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών, αρχικά τουλάχιστον. Τι θα ερευνήσει ο εισαγγελέας? Ο εισαγγελέας λοιπόν θα διερευνήσει αν έχουμε διαρροή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από δημόσιες υπηρεσίες και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, σε πρώτο πλάνο μπαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών και βάσει και των καταγγελιών που έχουν γίνει. Ο εισαγγελέας, ο κύριος Νούλης, που θα κάνει την προκαταρκτική έρευνα, θα διερευνήσει αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και συγκεκριμένα αν έχει τελεστεί αξιόπινη πράξη της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και της παραβίασης
ασφάλειας του υπηρεσιακού απορρίτου. Βεβαίως, ο εισαγγελικός λειτουργός θα περιμένει και το αποτέλεσμα της έρευνας από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και το πόρισμα της αρχής που ήδη έχει ξεκινήσει την έρευνά της μετά από τις εκατοντάδες καταγγελίες. Αυτά θα τα ενσωματώσει, ας το πούμε έτσι, με έναν τρόπο. Θα τα λάβει υπόψη του ο εισαγγελέας. Βεβαίως και θα τα λάβει υπόψη του. Και αν σε περίπτωση προκύψουν ενδείξεις αξιόπινων πράξεων, τότε στο κάδρο μπαίνει και η κυρία Μισελ Ασημακοπούλου. Μπαίνει στο κάδρο, αλλά πρέπει να σημειώσουμε εδώ, Ράνια, ότι για να πάει η δικαιοσύνη στην κυρία Ασημακοπούλου, θα πρέπει πρώτα να ζητήσει την άρση της ασυλίας της από το Ευρωκοινοβούλιο. Η οποία έρεται σε 2 μήνες ούτως ή άλλως. Αλλά να πούμε το εξής. Πρώτον, συνεπώς αποσυνδέεται όλο το πράγμα με την επιστολική ψήφο, όπως το λέγαμε χθες, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό να το κρατήσουμε, είναι ότι γίνεται μια έρευνα προς 2 κατευθύνσεις. Ήδη μία είναι η κυρία Σημακοπούλου, αν τα χρησιμοποίησε και πού τα βρήκε, να το πω έτσι, τα email. Και το τρίτο είναι το ίδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρόλο που η κυρία Κεραμέως δήλωσε ότι είναι απολύτως ασφαλές, αλλά καλού κακού ας ψάξουμε. Εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών. Τώρα, πρέπει να ξέρουμε 2 πράγματα. Πρώτον, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υποχρεωμένο να δίνει ονόματα ψηφοφόρων. Όλοι 50.000 υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι πριν από 2 μήνες παρέλαβαν τους καταλόγους των ψηφοφόρων τους. Ονόματα, όχι email. Ονόμα, αυτό εκεί θα πήγαινα. Άρα, παίρνουν τα ονόματα, αλλά όχι τα email. Τώρα, πώς μπορείς να βρεις τα mail από τα ονόματα, δεν το ξέρω, δεν είναι η δουλειά μου, δεν είμαι και ειδικός στο κατωκάτω της γραφής. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι η διαδικασία των ονομάτων που δημιουργεί το πρόβλημα, αλλά πώς η κυρία Σημακοπούλου ήταν κάτοχος των email των προσώπων αυτών. Γιατί πρέπει να πω ότι τα ονόματα, η ονομαστικοποίηση των ψηφοφόρων που παραδίδεται σε όλους τους υποψηφίους, είναι και ένα στοιχείο αυθεντικότητας διαδικασίας. Οπότε δεν μπορείς να βάλεις μούφες ψηφοφόρους περίεργους που τους ξέρουμε και το ένα και το άλλο. Αυτά. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, ουδέποτε η συζήτηση ήταν για τα ονόματα. Από την πρώτη στιγμή η συζήτηση αυτή αφορά στα email και συγκεκριμένα σε email τα οποία βρέθηκαν μέσα στην πλατφόρμα των αποδήμων σε πολλές περιπτώσεις που αφορούν οι καταγγελίες. Αυτά τα email φτιάχτηκαν ειδικά για τη διαδικασία αυτή. Γιάννη, σήμερα η κυρία Κεραμέως, λοιπόν, σε δηλώσεις της κάλυψε και τον εαυτό της και την κυρία Σημακοπούλου. Την ώρα που έκανε τις δηλώσεις αυτές όμως, έρχονταν νέες παρεμβάσεις, εντείνονταν οι πολιτικές πιέσεις. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι αν η κυρία Κεραμέως έχει την εμπιστοσύνη του Μεγάρου Μαξίμου, αν η κυρία Σημακοπούλου έχει επίσης την εμπιστοσύνη του Μεγάρου Μαξίμου. Μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε, γιατί είναι η δεύτερη μέρα, η απάντηση είναι ναι και στα δύο. Δεν λένε πολλά, Ράνια, από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν κάνουν δηλαδή αναλύσεις επί του θέματος του συγκεκριμένου. Σοφό. Λένε 2-3 πράγματα συγκεκριμένα. Το ένα είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δίνει ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Και ό,τι άλλο δεν επιτρέπεται να δοθεί. Δεν δίνει ή δεν έδωσε. Δεν το δεν δίνει. Δίνει το ξέρουμε, είναι δεν ο νόμος. Δίνει. Δεν δίνει, θα σου πω και γιατί είναι η φρασιολογία συγκεκριμένη. Δεν δίνει, λένε, γιατί σε άλλο σημείο των κυβερνητικών τοποθετήσεων επί του θέματος, λένε ότι η υπόθεση ελέγχεται και από τις αρχές. Άρα, τι λένε. Άρα λοιπόν εδώ... Δεν καταλαβαίνω τι λένε, συγγνώμη Γιάννη. Αν το Μαξίμου λέει ότι κανονικά το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δίνει στοιχεία, δεν μας κάνει σοφότερους, γιατί μας λέει αυτό που ισχύει από τον νόμο. Ναι, καλύπτεται πάντως πλήρως η κυρία Κεραμέως. Να ξεκαθαρίσουμε το πώς ένα. Πώς λέει ο Μαξίμου, ξέρει ότι δεν υπάρχει ευθύνη. Μισό λεπτό, συγγνώμη, να διατυπώσω το ερώτημά μου. Όχι, το Μαξίμου λέει ότι υπάρχει έρευνα από τον εισαγγελέα. Τρέχει μια έρευνα από τη δικαιοσύνη. Έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή και μια ένορκη διοικητική εξέταση. Κάθε κυβέρνηση δημοκρατική στον κόσμο είναι υποχρεωμένο να υποταγεί στις έρευνες που κάνει η δικαιοσύνη και ανεξάρτητη αρχή. Τόσο απλό. Λοιπόν, περιμένει για να εκφραστεί. Περιμένει να δει τι θα γίνει. Λέει, αυτό καταρχήν λέω, απαγορεύεται. Μου λέει ότι δεν έχει γίνει τίποτα, κάτι στρεβλό. Περιμένει να δει. Γιάννη, τι λέει να διευκρινίσω ότι το Μέγαρο Μαξίμου καλύπτει απόλυτα τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως το πρωί. Ότι δεν έδωσαν δηλαδή στοιχεία. Και η κυρία Κεραμέως είπε ότι δεν έδωσε. Επιπρόσθετα, το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι δεν δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών στοιχεία σε κανέναν. Ράβο. Αυτά δηλαδή που λέμε τα επίμαχα. Και όποιος πιστεύει το αντίθετο να τα αποδείξει. Επίσης λένε ότι τώρα το ερευνά και η δικαιοσύνη. Για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, ναι, Γιάννη, για να βοηθήσω λίγο. Μπορεί να μην τα έχει δώσει επισήμως το Υπουργείο Εσωτερικών, να το έχουν δώσει κάποιοι υπάλληλοι. Γιατί
η δικαιοσύνη και αυτό το ελέγχει. Αν το ελέγξει και αυτό. Παρανόμως από κάποιους υπαλλήλους. Μπορεί το εσωτερικό επισήμως να λέει εγώ δεν τα έχω δώσει, mm-hmm. επισήμως δεν τα έχω δώσει, αλλά αυτό δεν αποκλείει ή το να το έχουν δώσει κάποιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορεί να τα έχει βρει από άλλα αρχεία ηλεκτρονικά. Υπάρχει και αυτό που κυκλοφορούν στην αγορά. Ναι, γιατί ψάχνονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Όταν έχεις δύο έρευνες, μία δικαστική και μία... και μία ΕΔΕ. Έχεις μία της ανεξάρτητης αρχής, μία ένορκη διοικητική εξέταση. Λέω ανεξάρτητη αρχή και την ΕΔΕ. Το πιο λογικό είναι να περιμένεις να ολοκληρωθούν οι έρευνες για να αποφασίσουμε τι συνέβη. Τελεία. Μα γι' αυτό επέμεινα και ρώτησα το Γιάννη, αν λένε δεν δίνει ή δεν έδωσε. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά τη συγκεκριμένη στιγμή. Να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους.